Οι είναι ιστορικοί των 19ου αιώνα, γιατί κάναν μπακάλικη επιστήμη, τα φτιάχναν λίγο όπως τους έβγαιναν στο κέφι τους και είχαν καταλήξει στο ότι ό,τι έγινε στην Ευρώπη από το 400 μέχρι το 1000 δεν τους άρεσε. Οπότε ήταν τα σκοτεινά χρόνια, ήταν όλοι βάρβαροι και ο πολιτισμός ήταν από την αναγέννηση εκεί μετά. Αυτό που λένε ή λέμε, το παίξω και λίγο ψώνιο ότι είμαι και εγώ ιστορικός, οι ιστορικοί πλέον ονομάζουμε αυτή την περίοδο πρώιμο μεσαίωνα. Στον οποίο έγιναν πράγματα, δεν ήταν μια μαύρη μαυρίλα, σκοταδισμός, εκκλησία, σφαγές. Έγιναν διάφορες καινοτομίες και στη φιλοσοφία και στην πολιτική και στα οικονομικά. Πάμε να τις δούμε, τσουκουτσούκου. Πέφτει η Ρώμη. Όταν λέμε πέφτει η Ρώμη, δεν μπορείς να σκοτώσεις μια ιδέα, δεν μπορείς να σκοτώσεις έναν πολιτισμό. Μπορείς να καταστρέψεις τα γάλματα, μπορείς να καταστρέψεις το σύστημα διοίκησης, τους νόμους, μπλα μπλα μπλα. Μπαίνουν οι βάρβαροι, τους λέγανε βάρβαροι οι Ρωμαίοι γιατί οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Μπαίνουν λοιπόν αυτοί οι μουστακαλίδες από το βορρά, από τη Γερμανία, τη Δανία κλπ. Λαιλατούν, γκρεμίζουν, σφάζουν, μια, δυο, τρεις, κάπου 460, 70, 80 ανάλογα ποιον θα ρωτήσετε, τελειώνει η Ρώμη. Μπαίνουν αυτοί οι καινούργοι, δεν είχαν οργανωμένα συστήματα πολιτική διοίκηση και τέτοια, οπότε λένε τι θα κάνουμε, θα κλέψουμε από τους Ρωμαίους αυτά που μας βολεύουν. Ποιο μας βολεύει από τους Ρωμαίους? Το σύστημα της Βίλα. Τι είναι το σύστημα της Βίλα? Είναι μία Βίλα, αυτό που το ωραίο το σπίτι παίξει στα περιοδικά, και ό,τι χωράφια έχει μέχρι και που φτάνει το μάτι, όποιοι μένουν στα χωράφια που είναι μέχρι και που φτάνει το μάτι, ανήκουν σε αυτόν που μένει στη Βίλα, ο οποίος είναι κάποιος με μεγάλο μουστάκι και μεγάλο καπέλο. Και αντί να υπάρχει κάποια αυτοκρατορία στην Ευρώπη, αντί να υπάρχει κάποιο βασίλειο, υπάρχουν χιλιάδες μίνι βασιλιάκια, κουκίτσες, τα οποία ξεκινούν όλα από μία βίλα.